Σας πάω σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει αύριο Σάββατο 7 του μήνα στις 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου στην ενορία του Μοχού. Νέοι και αλκοόλ. Από τους μύθους στην πραγματικότητα. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Πολιτικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέκο Βογιατζάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βογιατζάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα οποία θα έπρεπε να σκύβουμε όλοι μας πολύ περισσότερο το κεφάλι, να ακούμε και κυρίως πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό που λέγεται νέοι και αλκοόλ. Τώρα μύθι πραγματικότητα δεν ξέρω, μένω πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα. Ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα, ειδικά στην Κρήτη, αλλά γενικότερα βέβαια στη χώρα μας, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, ότι η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια ουσιαστικά στην κατανάλωση αλκοόλ, τόσο από νέους όσο και από ενήλικες, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Τα παιδιά μας, τα οποία είναι απροστάτευτα και από εμάς τους ίδιους, όπως προκύπτει πάρα πολλές φορές και όσες φορές έχουμε συζητήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και μέσα στα κοπά, δηλαδή στα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, από εκείνους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μακροχρόνια αποχή από το αλκοόλ και είναι εκείνοι οι οποίοι επισημαίνουν αυτά τα οποία σημαίνουν και μέσα στις οικογένειες. Μεγαλώσαμε, άρα δικαιούμαστε να πιούμε κάτι. Είμαστε σε πιο μικρή ηλικία. Άντε να μας δώσουν και ένα ποτηράκι παραπάνω, γιατί ξέρετε, εντάξει, έτσι ίσως καταλάβουμε ότι μπορεί να γίνουμε και άντρες. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Δυστυχώς, δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα. Σωστά, γι' αυτό λόγο τους έχουμε καλέσει κιόλας. Σε συνεργασία λοιπόν με τον κύριο Μουζά, τον καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νιφαντάκη, τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή, ο οποίος είναι συνεργάτης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Αλκοολογίας, θα έρθουν αύριο στο Μοχό, θα έρθουν αύριο στο χώρο μας μετά από πρόσκλησή μας, μαζί με κάποιους εθελοντές από τα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, για να μας μιλήσουν για αυτόν τον λόγο. Όπως είπατε και εσείς, στην Κρήτη έχουμε έτσι κάποια στερεότυπα ότι με το να πίνουμε και να το διαφημίζουμε αυτό το πράγμα, ίσως είμαστε περισσότερο λεβέντες, περισσότερο άντρες και έτσι δείχνουμε κάποια τη λεβεντιά μας, ας πούμε. Προφανώς γι' αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί σίγουρα προκαλεί συνέπειες, κυρίως τόσο μακροχρόνιες όσο και άμεσες. Αν κάποιος ξεκινήσει να πίνει από παιδί ουσιαστικά, σίγουρα αυτό θα το βρει στο μέλλον στην υγεία του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα τροχαία που έχουμε στην Κρήτη, η οδηγική συμπεριφορά, οι τόσοι θάνατοι που έχουμε στο νησί μας, πολλές φορές προέρχονται από αυτόν τον λόγο. Από τη μέθη και από το παραπάνω αλκοόλ. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, κύριε Βογιατζάκη, και εκτός του ότι τι γίνεται όλο το χρόνο μέσα στα δικά μας τα νοικοκυριά και τα δικά μας τα σπίτια, φαντάζομαι ότι είσαστε και λίγο περισσότερο ευαισθητοποιημένοι για αυτά τα οποία βλέπετε στην καθημερινότητά σας, γιατί ζείτε σε μια τουριστική περιοχή και βλέπετε ποια είναι η δραστηριότητα των νέων ανθρώπων και όχι μόνο, οι οποίοι έρχονται για διακοπές, έτσι. Σωστά, είναι όπως τα λέτε. Γι' αυτό το λόγο και σαν σύλλογος έχουμε προγραμματίσει διάφορες δράσεις που έχουμε να κάνουμε αυτό. Αυτή ουσιαστικά τώρα είναι η πρώτη μας δράση που διοργανώνουμε. Έχουμε σκοπό να κάνουμε έτσι μια αρχή και να το συνεχίσουμε στην πορεία με διάφορες άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις. Τώρα είπαμε είναι η πρώτη ουσιαστικά εκδήλωση για να κάνουμε μια αρχή. Στην πορεία θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις που να κάνουν την οδική ασφάλεια, πάλι με το αλκοόλ και με διάφορα άλλα. Γιατί ουσιαστικά ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η νοοτροπία για να αλλάξει, δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται σίγουρα πολύ δρόμος, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και κυρίως θέληση από εμάς τους ίδιους αλλά και χρόνο. Όταν ακούς ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται μέσα από τα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από αλκοόλ και έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτή εδώ την συχνότητα του 984, να σου λένε κύριε Βογιατζάκη ότι έχουν αντιμετωπίσει και περιστατικά όπου για μία κούπα κρασί ανήλικος πήγε στο σπίτι του και έφαγε ξύλο γιατί προσβάλλει τον πατέρα του επειδή τον κέρασαν και εκείνος δεν ήπιε. Τι άλλο
άλλο να πεις. Νομίζω ότι πρέπει εμείς πρώτα απ' όλα να βάλουμε το νερό στο κρασί μας, κυριολεκτικά, για να μπορέσουμε και να πάμε παρακάτω. Είπατε δύο κουβέντες, τρεις. Δώστε μου τη δυνατότητα σε αυτές τις δύο-τρεις κουβέντες από την αρχή να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, θα είναι στην εκδήλωση, συνεργάτης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Αλκοολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα σας από τον 984, κύριε Ανιφαντάκη. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στον κύριο Βογιατζάκη. Και λέει ο κύριος Βογιατζάκης το εξής, έτσι μιλώντας για αυτό το θέμα και για τους λόγους που οδήγησαν τον Πολιτιστικό Σύλλογο να πάρει αυτή την απόφαση να διοργανώσει αυτή την ενημερωτική εκδήλωση. Πίνουμε και το διαφημίζουμε γιατί, για να πούμε ότι είμαστε λεβέντες, εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και με τα παιδιά και με τα τροχεία και με την οδική ασφάλεια, δεν το αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση και όταν προέρχεται από μια περιοχή αμιγώς ουσιαστικά τουριστική. Εδώ πάνω νομίζω έρχεστε εσείς και ως ειδικότητα να μας πείτε και πίνουμε και το διαφημίζουμε γιατί είμαστε έτσι λεβέντες. Ναι, είναι βέβαια πάρα πολλοί παράγοντες. Καταρχήν τα συγχαρητήριά μου στον Πολιτιστικό και Λαδογραφικό Σύλλογο, πρόεδρος του ΜΟΚΟΥ, για την πρωτοβουλία αυτή που έχουν αναλάβει να αναπτύξουν το θέμα αυτό και να το συζητήσουν μέσα στο χωριό και όχι σε κάποιο συνεδριακό κέντρο, αλλά στην καρδιά του χωριού, στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, εκεί που γίνονται όλες οι εκδηλώσεις. Τώρα, αυτό το ερώτημα είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να μας απασχολεί καθημερινά. Δηλαδή δεν μπορούμε να μάθουμε από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Μια πρώτη απάντηση μπορεί να είναι η εξής. Νομίζουμε ότι το θύμα θα είναι πάντα ο άλλος. Δηλαδή ο έφηβος που βλέπει ένα συμμαθητή του να σκοτώνεται δυστυχώς με ένα μηχανάκι, θεωρεί τον συμμαθητή του αυτόν άτυχο ή αδέξιο οδηγό μιας μηχανής. Και θεωρεί ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ στον ίδιο. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το συνέστημα της ατρωτότητας που έχει ο έφηβος. Δηλαδή ο έφηβος δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα το συμβεί κάτι που θα βλάψει την υγεία του ή θα φέσει σε κίνδυνο τη ζωή του. Και θεωρεί ότι είναι αθάνατος. Η εφηβεία αυτό είναι. Η εφηβεία ταυτίζεται λίγο με την αθανασία σαν περίοδο της ζωής μας, επειδή είμαστε γεμάτοι με ενέργεια και γεμάτοι με ζωή. Οπότε θα πρέπει οι μεγάλοι, οι ενήλικες, εμείς δηλαδή, να έχουμε διαμορφώσει ήδη από πριν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά και να αντιλαμβάνονται όσο γίνεται καλύτερα και όσο γίνεται συχνότερα την ύπαρξη κάποιων κινδύνων. Από πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα. Πώς όμως, ναι, κυρία Ανιφαντάκη, με τη μέθοδο του μη που τις περισσότερες φορές και την εφηβεία την μπλοκάρει και εκεί πάνω σε κοντράρει και σου λέει θα κάνω αυτό που θέλω εγώ και έτσι όπως το λέτε γιατί με το καταλαβαίνετε ή με ένα άλλο τρόπο? Σίγουρα η μέθοδος της απαγόρευσης μας έχει δείξει εμπειρία ότι δεν φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Σχετικά με την κατανάλωση ουσιών θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή κουλτούρα που την υποστηρίζει την κατανάλωση ουσιών και ιδιαίτερα του αλκοόλ στην Κρήτη. Οπότε να αντιταχθούμε στην κουλτούρα αυτή δεν είναι τόσο απλό. Είναι λοιπόν θέμα καταρχήν της οικογένειας και κατά δεύτερο λόγο της κοινωνίας που είναι ένα χωριό στην περίπτωση μας αυτή, που είναι το Μογό στην περίπτωση αυτή, που είναι βέβαια και τουριστική περιοχή, που θα πρέπει να περάσει στους νέους το μήνυμα ότι εντάξει θα πιείς αλλά όταν μεγαλώσεις, γιατί το μυαλό σου μέχρι τα 20-21 χρόνια αναπτύσσεται και το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία που του κάνει κακό. Θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν στις έγκυες μητέρες ότι δεν πρέπει να πίνουν όσο είναι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, ότι δεν πρέπει να πίνουν όσο φυλάζουν τα μωρά τους και ότι τα μωρά παιδιά, τα μικρά παιδιά δεν θα πρέπει να τα παροτρύνουμε στην κατανάλωση αλκοόλ. Δηλαδή το αγοράκι θα το πιούμε πια μια ρακή για να γίνεις άντρας, να νιώσεις άντρας. Αυτό είναι ένα πολύ λανθασμένο μήνυμα, θα έλεγα ένα καταστρεπτικό μήνυμα, διότι του δίνουμε μια λανθασμένη αξία μέσα στο μυαλό του. Το ποτό συνδυάζεται με το να νιώθει κανείς άνδρας ή με το να νιώθει κανείς ενήλικας. Μεγάλες κουβέντες. Πραγματικά όπως το λέτε, μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη κουλτούρα, μια ολόκληρη νοοτροπία που έχει στηθεί, αν το θέλετε ακόμα και έτσι εντός εισαγωγικών, μέσα στο σπίτι του κάθενος από εμάς. Εγώ δεν βγάζω κανέναν από αυτή την νοοτροπία. Βέβαια. Ναι, έχουμε όλοι να κάνουμε εκεί. Εγώ λέω συχνά παράδειγμα ότι η καλύτερη πρόληψη γίνεται στην ταβέρνα που πάει η οικογένεια να φάει,
κάποια στιγμή με τη βαρέα της, με τους φίλους της, όπου ο πατέρας ή η μάνα που θα οδηγήσει τα μάξι μετά θα πει ότι εγώ δεν θα πιω απόψη, γιατί μετά πρέπει να πάω την οικογένειά μου με ασφάλεια στο σπίτι. Οπότε δεν θα πιω. Εάν το παιδί το ακούει αυτό το πράγμα μια ζωή, δηλαδή 10-15 χρόνια, θα του γίνει συνήθεια και απόλυτα φυσιολογικό πράγμα ότι όταν οδηγάμε δεν πίνουμε. Δεν φτάνει λοιπόν μια συνάντηση, μια βραδιά ή στο σχολείο, μια ομιλία, αλλά εάν ο πατέρας ή η μάνα το έχουν κάνει αυτό σύστημα που δεν είναι και τόσο δύσκολο να μην πίνουμε όταν οδηγάμε ή όταν οδηγάμε να μην πίνουμε, το παιδί θα το καθιερώσει αυτόματα στη ζωή του όταν και αυτό να αλλάξει το τιμόνι ή καθίσει πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου Ενωρίας Μοχού. Έτσι, κύριε Βογιατζάκη. Ακριβώς. Σας περιμένουμε όλους. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια σημαντική εκδήλωση και καλό θα είναι όσο περισσότερο το ακούσουν, τόσο το καλύτερο. Ο κύριος Μουζάς και ο κύριος Σανιφαντάκης, οι ομιλητές. Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Μουζάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Σχολή Ιατρικής, και ο κύριος Σανιφαντάκης, ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής και συνεργάτης του ΚΟΠΑ. Μάλιστα. Και βέβαια με πολλές μαρτυρίες ανθρώπων, των μελών των κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, με μακροχρόνια αποχή, που πραγματικά, τουλάχιστον εμείς που τους έχουμε ακούσει μέσα από τη συχνότητα του 1984 τόσες και τόσες φορές, καταλαβαίνουμε ποια είναι η προσπάθεια που γίνεται και γιατί αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δίνουν το δικό τους τον αγώνα. Εκείνο που είναι καταπληκτικό, κύριε Νιφαντάκη, είναι όταν ακούς αυτούς τους ανθρώπους που σου λένε «Είμαι αλκοολικός, αλλά καθαρός, ένα χρόνο το...» Αναφέρω ως παράδειγμα, τρεις ημέρες και πέντε ώρες. Αυτή η μέτρηση του χρόνου είναι τόσο σημαντική που οι περισσότεροι δεν την καταλαβαίνουμε. Εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, έχουμε το ρεκόρ ενός αγαπητού κυρίου, ο οποίος έχει 16,5 χρόνια αποχή και ο οποίος πάει κάθε εβδομάδα στο κλαμπ στο οποίο ανήκει και λέει: «Πάω για να θυμάμαι ότι αυτό το πράγμα που τόσο καιρό έπινα ασύστολα μου έχει κάνει τόσο πολύ κακό και να το θυμίζω και στους άλλους που είναι νεότεροι». Αυτός ο κύριος έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μαζί με πολλούς άλλους βέβαια, το κίνημα αυτό των κλαμπ οικογενειών που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ. Υπάρχουν περίπου 10 στην Κρήτη, από το Μακρύ Γυαλό μέχρι το Ρέθυμνο, και είναι μια πολύ σημαντική μαρτυρία. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά στην Ελλάδα. Βασικά στην Πάτρα και στο Ηράκλειο έχουν αναπτυχθεί, στην Κρήτη, αυτές οι κοινότητες, και είναι μια ουσιαστική βοήθεια που αφορά σε όλη την οικογένεια, διότι όλη η οικογένεια έχει ανάγκη από βοήθεια εάν ένα μέλος πίνει. Σωστά. Και πρωτίστως ζητά το μέλος της οικογένειας την βοήθεια του συγκεκριμένου του κέντρου, του αλκοολικού και αλκοολογικού κέντρου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως επίσης και τον ΚΟΠΑ. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό το ότι εδώ στην Κρήτη, στο Παγνή, έχουμε το αλκοολογικό ιατρείο, το οποίο προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες τώρα και μια 20ετία. Δεν είναι τόσο απλό να βρεις ένα αλκοολογικό ιατρείο στην Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο το υπάρχει αυτό, υπό τη διεύθυνση του κ. Μιουζά παλιότερα και υπό τη σχεδία Κουλεντάκη σήμερα, το οποίο προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε όλο τον πληθυσμό. Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο, και εσάς κύριε Βογιατζάκη και εσάς κύριε Νιφαντάκη. Κυρία, για την ευαισθησία που δείχνετε πάντα για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Καλημέρα.